Και τώρα καλούμε στο βήμα για την κεντρική ομιλία τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί μακρονησιώτες, αγωνιστές και απόγονοί τους, σήμερα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για όλο το κόμμα. Η Κεντρική Επιτροπή εγκαινιάζει το μνημείο προς τιμήν των αγωνιστών της Μακρονήσου, της θυσίας τους, της αντοχής τους. Κάθε φορά που πατάμε αυτόν τον βράχο, νιώθουμε χρέος, τιμή και ευθύνη απέναντι σε όσους μαρτύρησαν πάνω στο Μακρονήσι, σε όσους έζησαν στο πετσί τους την οργανωμένη επιστημονική βία της αστικής τάξης με ένα και μοναδικό σκοπό: να υποταχθούν, να δηλώσουν μετάνοια, να αποκηρύξουν το ΚΚΕ και τις ιδέες τους. Δεν ξεχνάμε ότι αυτό το κολαστήριο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1947. Έγινε σε στενή συνεργασία με τους Άγγλους και Αμερικάνους συμμάχους της αστικής τάξης για να τσακίσουν το εργατικό λαϊκό κίνημα που διεκδικούσε τη δικαίωση των θυσιών του για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον ζυγό της φασιστικής και ναζιστικής κατοχής. Νιώθουμε όμως και ευθύνη απέναντι ιδιαίτερα στη νέα βάρδια των κομμουνιστών, στα μέλη της ΚΝΕ, συνολικά στη νεολαία, όχι απλά για να μάθει κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά για να αντλήσει κυρίως πείρα, συμπεράσματα, πείσμα, για να ανακαλύψουν το μεγαλείο της αφοσίωσης στα δίκαια του λαού μας, τη δύναμη της οργάνωσης και της αντίστασης κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, για να δουν πως η συντροφική, αγωνιστική αλληλεγγύη, ακόμα και στις πιο σκληρές συνθήκες διώξεων, βασανιστήριων, εκτελέσεων, τρομοκρατίας, αναδεικνύεται σε ακόμα πιο ισχυρή ασπίδα απέναντι στην άρχουσα τάξη, το κράτος της και τους βασανιστές της. Να μάθουν την ιστορική αλήθεια και να βρουν τα δικά τους πρότυπα στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή. Ένα τέτοιο πρότυπο είναι ο κομμουνιστής ναυτεργάτης Μακρονησιώτης Μίτσος Τατάκης. Ο αγωνιστής που έμεινε όρθιος 33 μερόνυχτα, αντέχοντας όλα τα βασανιστήρια, και έφυγε από τη ζωή χωρίς όμως να υποκύψει στη σωματική και ψυχολογική πίεση για να υπογράψει δήλωση μετανοίας. Τέτοιους αγωνιστές βγάζει το κόμμα μας με αυτές τις αξίες και αρχές. Για να δουν πως εδώ στη Μακρόνησο, αλλά και σε όλη τη χώρα, παίρνει σάρκα και οστά η σύγκρουση δύο κόσμων που διατρέχει κάθε καπιταλιστική κοινωνία. Αυτή η σύγκρουση μπορεί πολλές φορές να μην γίνεται εύκολα διακριτή σήμερα. Μπορεί να κρύβεται με διάφορα φραστικά τεχνάσματα από τους αστούς πολιτικούς, αλλά πάντα σε όλες μα όλες τις συνθήκες σιγοβράζει και έρχονται στιγμές που εκρήγνεται. Τα πέτρινα λιοντάρια της Μακρονήσου, τα χιλιάδες μέλη στελέχη του κόμματος που έφυγαν πάνω στη μάχη, αλλά ήσυχοι όπως εκείνοι που έχουν κάνει το καθήκον τους, δεν τους λύγησαν ούτε τα μαρτύρια ούτε οι εκτελέσεις, ούτε η πίκρα
από την ήττα του επαναστατικού κινήματος λόγω της ύπουλης στρατηγικής των υπεριαλιστών δίθεν συμμάχων του αντιφασιστικού άξονα, αλλά και των ίδιων των λαθών του διεθνούς και ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος. Λάθη που είχαν ως βαθύτερη αιτία την ίδια τη στρατηγική της μη σύνδεσης του εθνικοαπελευθερωτικού αντιφασιστικού αγώνα με την κατάκτηση της εργατικής λαϊκής εξουσίας σε όλες τις χώρες, γεγονός που οδηγούσε συνεχώς όλο και περισσότερο σε ιδεολογικοπολιτικούς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις τόσο της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης όσο και των κομμουνιστικών κομμάτων και των αντιστασιακών κινημάτων προς τους μέχρι τότε συμμάχους, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, όσον αφορά βεβαίως την Ελλάδα κυρίως, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το κλάμα των ελασιτών κατά την παράδοση των όπλων του στη Βάρκιζα έγινε πείσμα και απόφαση, καθώς διασώθηκε η Σοβιετική Ένωση. Σε μια σειρά άλλες χώρες άνοιξε ένας δρόμος για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, ενώ τα καπιταλιστικά κράτη, νιώθοντας τον κίνδυνο ανατροπής τους, προχώρησαν σε κάποιες παραχωρήσεις για τους λαούς τους. Αλλά και η σημερινή μας δράση, κάτω από διαφορετικές οπωσδήποτε συνθήκες, αλλά με μεγάλα διλήμματα πάλι και ζώντας τη μεγάλη υποχώρηση που έχει γνωρίσει στην ιστορία του το κομμουνιστικό κίνημα μετά τις αντεπαναστατικές ανατροπές στις χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στη Σοβιετική Ένωση, δικαιώνουν όμως απόλυτα το σύνθημα «Ένας αιώνας αγώνα και θυσία, το ΚΚΕ στην πρωτοπορία». Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η ιστορία της Μακρονήσου δεν είναι απλά ένα στιγμιότυπο της σύγχρονης ιστορίας και μια δυσάρεστη στιγμή, όπως κάποιοι εσχάτως υποκριτικά υποστηρίζουν, κάνοντας κατόπιν εορτής και μια όψιμη αυτοκριτική. Από την πρώτη στιγμή που το εργατικό κίνημα έκανε τα πρώτα βήματα εμφάνισής του στην Ελλάδα, δέχθηκε τη σφοδρή επίθεση της αστικής τάξης. Επίθεση που αναβαθμίστηκε όταν ως όριμο τέκνο της ανάγκης και της οργής ιδρύθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το κάτεργο της Μακρονήσου ήταν συνέχεια των διώξεων σε βάρος του ΚΚΕ και των πρωτοπόρων αγωνιστών και από κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις όπως του Βενιζέλου ή από δικτατορικές όπως του Πάγκαλου ή του Μεταξά. Από την πρώτη στιγμή η αστική τάξη έδειξε το μίσος της αλλά και το φόβο της, γιατί γνώριζε και γνωρίζει, γιατί βλέπει στο ΚΚΕ αυτό που είναι το ΚΚΕ, η εμπροστοφυλακή της εργατικής τάξης και των συμμάχων της στην πάλη για την ανατροπή του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος. Στην μάχη για να πάρει η εργατική τάξη την εξουσία και να ανοίξει ένα νέο δρόμο για την ελληνική κοινωνία, για το σοσιαλισμό. Τα έσχη του αστικού κράτους απέναντι στους κομμουνιστές κάθε φορά ξεπερνούσαν τα όρια που είχαν θέσει οι προηγούμενοι εκπρόσωποι αυτού του κράτους. Προπολεμικά, με εξορίες, δολοφονίες, ιδιώνυμα που καθιστούσαν έγκλημα τον κομμουνισμό και όσους τον ασπάζονταν. Στο δεύτερο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλεμο, με την αστική τάξη να παραδίδει στους Ναζί κατακτητές
Έλληνες κομμουνιστές εξόριστους, φυλακισμένους, ενώ είχαν ζητήσει να σταλούν στο μέτωπο να πολεμήσουν τις ορδές των ναζιστών εισβολέων. Αργότερα, στη διάρκεια της κατοχής, την ώρα που ο λαός λιμοκτονούσε και πολεμούσε, η ίδια η αστική τάξη είτε επέλεξε το δρόμο της φυγής στο εξωτερικό μαζί με το χρυσό της χώρας, είτε επέλεξε τη συνεργασία με τους κατακτητές, είτε υπονόμευε σε συμμαχία με τους Εγγλέζους ιμπεριαλιστές την ηρωική εαμική εθνική αντίσταση. Ποτέ της η αστική τάξη δεν έχασε το ταξικό της κριτήριο. Ακόμα και την περίοδο της κατοχής σκεφτόταν την επόμενη μέρα, την υπολόγιζε γνωρίζοντας ότι γύρω από το ΚΚΕ και το ΕΑΜ, τον Ελλάς, είχε συσπηρωθεί η πλειοψηφία του λαού και έχοντας πάντα στο μυαλό και στην πράξη το πώς θα διασωθεί η δικτατορία του κεφαλαίου. Πάντα έπαιρνε και παίρνει τα μέτρα της η άρχουσα τάξη απέναντι στο κομμουνιστικό κίνημα. Προσαρμόζει και ξαναπροσαρμόζει την τακτική της, πότε με το καρότο, πότε με το μαστίγιο, με στόχο η εργατική τάξη να μην διεκδικεί, πολύ περισσότερο να μην αμφισβητεί τα άγια δισκοπότηρα της καπιταλιστικής εξουσίας και ιδιοκτησίας. Σήμερα που φαίνεται πιο ισχυρή από ποτέ η αστική εξουσία, σήμερα που δείχνει τα δόντια του το άδικο σύστημα σε κάθε πλευρά της ζωής των εργαζομένων, του λαού, της νεολαίας, σήμερα ταυτόχρονα δείχνει και την αδυναμία του. Ας σκεφτούμε, γιατί προσπαθεί να βάλει στο γύψο λαϊκές διαδηλώσεις, αν αυτές είναι δίχως κανένα αποτέλεσμα, εάν είναι μάταιες. Γιατί το ίδιο το κράτος βάζει χέρι περιορισμού στο απεργιακό δικαίωμα, στη λειτουργία των συνδικάτων, αν η ταξική πάλι είναι ξεπερασμένη υπόθεση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινό μας σπίτι όπως το λένε, χρηματοδοτεί με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ την προώθηση της επικίνδυνης, ανιστόρητης θεωρίας των δύο άκρων, την ταύτιση του φασισμού με τον κομμουνισμό. Γιατί φουντώνει με διάφορα μέσα ο αντικομμουνισμός η επιχείρηση να έρθει η ιστορική αλήθεια με τα πόδια πάνω. Γιατί δυναμώνει η επίθεση στο κουκουέ. Δεν λέμε, από τη σκοπιά τους καταλαβαίνουμε εμείς πολύ καλά γιατί ενοχλούνται από τη δράση του ΚΚΕ. Ξέρουν ότι η εκατοντάχρονη και πλέον πορεία του κόμματος, οι λαμπρές σελίδες που γράφτηκαν από την πάλη του ελληνικού λαού, είναι μόνο ο πρόλογος στην ιστορία μας. Είμαστε σίγουροι πως ο λαός και οι νέες γενιές της πατρίδας μας, όπως και οι άλλοι λαοί σε όλο τον κόσμο, θα γράψουν τα υπόλοιπα κεφάλαια στην ιστορία με τη δράση τους. Θα μεγαλουργήσουν ξανά, όπως το έχουν ξανακάνει όποτε συναντήθηκαν με τις κομμουνιστικές ιδέες, όποτε συναντήθηκαν με το ΚΚΕ. Και αυτή τη φορά τελικά θα νικήσουν οριστικά και αμετάκλητα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, όλο το φετινό καλοκαίρι γράφτηκαν εκατοντάδες σελίδες με αφορμή τη λήξη του εμφυλίου πολέμου και την πρωτοφανή αρχικά ανακοίνωση ότι θα παραστεί εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε αντικομμουνιστική εκδήλωση στο Γράμμο και το Βίτσι, η οποία τελικά μετά την κατακραυγή απεσήρθη. Ο φωτογραφικός φακός αποθανάτησε με την ακρίβεια που διακρίνει τα φωτογραφικά στιγμιότυπα ποιοι βρέθηκαν σε αυτή την άθλια εκδήλωση. Κάτι υπόδικοι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής που ακόμα απορεί όλος ο κόσμος γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η δίκη αυτής της δολοφονικής
ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, κάτι γραφική, ακροδεξιή και ξεπεσμένη απόγονοι των συνεργατών των Ναζί που σήμερα βρίσκουν στέγη σε διάφορα φασιστικά παραμάγαζα αφού τα χάλασαν στο ποιος θα βολέψει παιδιά και ανήψια. Δίπλα σε αυτό τον περιοδεύοντα θίασο του φασισταριού στάθηκε και η τοπική οργάνωση του κυβερνώντος κόμματος. Ορισμένοι αναρωτήθηκαν δίθεν αθώα, αφελώς, μίσος υπάρχει μόνο όταν γιορτάζουν οι νικητές, όταν κάνουν εκδηλώσεις οι ιτημένοι, εννοώντας το κόμμα μας και την ΚΝΕ, δεν υπάρχει μίσος. Ξεκάθαρα τους απαντάμε, οι εκδηλώσεις φασιστοειδών είναι εκδηλώσεις μίσους απέναντι στο λαό μας και τους αγώνες του. Είναι εκδηλώσεις μίσους γιατί μιλάμε για την περίοδο των πιο άγριων τρομοκρατικών διώξεων ενάντια σε κάθε αγωνιστή, σε κάθε αγωνίστρια που δεν δεχόταν να είναι κυνηγημένοι, βασανισμένοι αυτοί που έδωσαν και την ψυχή τους, που έδωσαν τα πάντα για την απελευθέρωση από τους Ναζί κατακτητές. Ενάντια σε όσους δεν δέχονταν με τα πολεμικά, αντί να δικαιώνεται ο λαός μας, ο αγώνας του, να δικαιώνονται οι συνεργάτες των Ναζί και οι απόντες από αυτόν τον αγώνα. Γιατί η νίκη της άρχουσας τάξης στέριωσε πάνω στη Μακρόνησο και στις απέσιες μεθόδους βασανισμού που έλαβαν χώρα μέσα σε αυτόν εδώ το βράχο και στους άλλους τόπους του μαρτυρίου. Στέριωσε πάνω στις σφαγές, όπως εδώ στο πρώτο τάγμα. Στέριωσε όμως και στα απροκάλυπτα λόγια «Στρατηγέ, ιδού ο στρατός σας». Στον όρκο υποταγής δηλαδή στους ιμπεριαλιστές συμμάχους της που έριξαν βόμβες ναπάλμ ενάντια στον αγωνιζόμενο ελληνικό λαό. Αυτά τα λόγια ντροπής βέβαια δείχνουν ότι η εξουσία του κεφαλαίου μόνο ως τάχτη στα μάτια του λαού χρησιμοποιεί τα εθνικά πατριωτικά συνθήματα. Ότι η αστική τάξη της Ελλάδας ήταν πάντα νύχι κρέας με το βρετανικό και αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Η άλλη πλευρά της διαστρέβλωσης, οπωσδήποτε αυτή πιο κομψή, εξίσου όμως επικίνδυνη, είναι να παριστάνουν πως τιμούν το Δημοκρατικό Στρατό. Αυτοί που έχτισαν πολιτική και ιδεολογική καριέρα λιδωρώντας την πάλη του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δηλαδή ο εγχώριος οπορτουνισμός και η αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία όπως εκφράζεται σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το πολιτικό ρεύμα που σήμερα εκπροσωπείται από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό που ιστορικά έριξε το ανάθεμα στον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, επειδή τότε το ΚΚΕ προτίμησε την ένοπλη αναμέτρηση αντί να στρογγυλοκαθίσει στις καρέκλες της καπιταλιστικής εξουσίας, προδίδοντας αξίες ιδανικά τα ίδια τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Ποιος έχασε την τσίπα για να τη βρουν οι προτιμόμενοι εταίροι του Τραμπ και του ΝΑΤΟ, θα αναρωτηθεί ίσως κανείς. Και δίκιο θα έχει. Είναι οι ίδιοι που λένε κατά καιρούς άξιζαν τόσες θυσίες σε ζωές, σε διαλυμένες οικογένειες για να μην υπογράψει κάποιος δήλωση μετανοίας. Αυτά βέβαια έχουν απαντηθεί πάρα πολλές φορές στην ιστορία και με πολλούς τρόπους, έχοντας δικαιώσει την επιλογή των κομμουνιστών, του κόμματος, των χιλιάδων αγωνιστών, όπως εκείνης της αγωνίστριας χωριάτισσας αγράμματης μάνας που έλεγε «Δεν δουλώνω, δεν απογράφω». Ο μακρονησιώτης κομμουνιστής ποιητής Γιάννης Ρίτσος, έχοντας ζήσει ο ίδιος στο μέγιστο την πίεση να υπογράψει, χωρίς τελικά να το κάνει ποτέ, το είχε περιγράψει
σε διαφορετικό χρόνο ως εξής σε ποίημά του. Ναι, η πιο μεγάλη πράξη της ζωής μας είναι η απόφαση του θανάτου μας. Όταν υπάρχει κάποια διέξοδος, όταν μπορείς και να τον αποφύγεις και εσύ τον διαλέγεις σαν τιμή και σαν χρέος για τους άλλους, πιο πέρα από τις ανάγκες σου, όποιος μπορεί να νικήσει μια στιγμή τη ζωή, νικάει και το θάνατο. Το έμαθα. Δίπλα στον πρωτόγονο αντικομουνισμό έρχεται να κολλήσει τώρα και ένας δήθεν προοδευτικός συμφιλιωτισμός που εκφράζεται από διάφορα κόμματα και αποτελεί ασέλγεια σε βάρος όλων των αγωνιστών της αντίστασης, του Δημοκρατικού Στρατού, αλλά και των εξορίστων της περιόδου που έζησαν στο πετσί τους κυριολεκτικά την ταξική βία του κράτους και των διεθνών του συμμάχων με την περιβόητη δήθεν εθνική συμφιλίωση. Κάποιες άλλες, δήθεν πιο ψύχρεμες αστικές πένες, καλούν να υπερβούμε το διχασμό και απευθύνονται προς το ΚΚΕ για να ρίξει νερό στο κρασί του. Το διχασμό όμως στην ελληνική κοινωνία δεν τον δημιουργεί το ΚΚΕ. Ο διχασμός στην ελληνική κοινωνία είναι ανάμεσα σε αυτούς που με τα χέρια τους και το μυαλό τους παράγουν τα πάντα και σε αυτούς τους λίγους που ιδιοποιούνται, εκμεταλλεύονται αυτό που παράγουν άλλοι. Ο διχασμός σήμερα είναι ανάμεσα σε ένα λαό που δεν ξέρει πραγματικά τι του ξημερώνει και στο μεγάλο κεφάλαιο που ζει μέσα στα μεγάλα προνόμια και σε έναν αμύθιτο πλούτο. Αυτός ο διχασμός υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει όσο υπάρχει το σημερινό σύστημα της σύγχρονης βαρβαρότητας που λέγεται καπιταλισμός. Θα πάψει να υπάρχει όταν ο καπιταλισμός μπει στο μουσείο της κοινωνικής ιστορίας, όπως έγινε πριν με τη φεουδαρχία και την δουλοκτησία, και θα στεριώσει το νέο, ανώτερο κοινωνικό σύστημα, αυτό του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Όσοι θέλουν δήθεν καλοπροαίρετα να μας προτρέψουν να μην διχάζουμε, εννοούν σε απλά ελληνικά να το βουλώσουμε για να παραμένει και να διευρύνεται χωρίς εμπόδια το χάσμα ανάμεσα στους πολλούς που υφίστανται την εκμετάλλευση και στους λίγους εκμεταλλευτές τους. Η δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας δεν ήταν διχαστική, γιατί ακριβώς εξέφραζε αντικειμενικά τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού. Το κάλεσμα του ΚΚΕ είναι ενωτικό, γιατί απευθύνεται στη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, στους εργαζόμενους, στους μικρούς επαγγελματίες, στους αγρότες, στους επιστήμονες, στους νέους και τις νέες. Μια ουδέτερη, χωρίς πάθη ή ισόρροπη στάση απέναντι στην ιστορία της περίοδου 1940-1949 από ορισμένους δημοσιογράφους, πολιτικούς, ιστορικούς, είναι ψευδεπίγραφη. Προσπαθεί να αποκρύψει ότι ενδιαφέρονται για το παρελθόν βλέποντας το παρόν κυρίως και το μέλλον από συγκεκριμένη ταξική σκοπιά. Ανησυχούν όμως για την εργατική λαϊκή αντίδραση στις συνέπειες της δικής τους αντιφατικής αντιλαϊκής πολιτικής, της κατάστασης που διαμορφώνεται για τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις που σηκώνουν ήδη τα βάρη της νέας οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης πριν ουσιαστικά υπάρξει ανάκαμψη από την προηγούμενη μεγάλη κρίση. Θέλουν να επικρατήσει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στους χώρους της μόρφωσης.
να μην κουνιέται φύλλο τώρα που βαθαίνει η φτώχεια, η ανεργία, η αναδουλειά στα μαγαζιά. Να εφαρμόζεται χωρίς εμπόδια η πολιτική της κυβέρνησης που στείνει σε νέα αποσπάσματα όποια δικαιώματα άφησε όρθια η επίθεση των προηγούμενων κυβερνήσεων. Να έχουν στο χέρι τους τη νέα γενιά που έρχεται ήδη αντιμέτωπη με πολύ χειρότερους όρους μόρφωσης, δουλειάς, ασφάλισης, ζωής σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Τους ενδιαφέρει ο λαός μας να παρακολουθεί ως θεατής την εμπλοκή της Ελλάδας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό των κερδών των μονοπωλίων και από την άλλη να αποδέχεται το παζάρι για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο όνομα μιας δήθεν ειρηνικής συμφωνίας συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο ελληνικός λαός έχει πικρή πείρα από τα παζάρια και τις εκχωρήσεις σε ιμπεριαλιστικά κέντρα, σε ιμπεριαλιστικές συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ, που όχι μόνο δεν εξασφαλίζουν τα σύνορα του ελληνικού κράτους, αλλά και συνέβαλαν και συμβάλλουν στην πολεμική θωράκιση της συμμάχου μας και αντιπάλου μας Τουρκίας. Ούτε σε οικονομικό επίπεδο οι μοιρασιές μεταξύ μονοπωλίων γίνονται προς όφελος των λαών. Αντίθετα, δημιουργούνται νέοι κίνδυνοι για την ίδια τη ζωή του λαού μας, των παιδιών του, τα κυριαρχικά δικαιώματα και την ειρήνη στην περιοχή. Ο συμβιβασμός με την συνεκμετάλλευση προετοιμάζει την επόμενη σύγκρουση, τα επόμενα πολεμικά επεισόδια με θύματα όλους τους λαούς της περιοχής, προφανώς και τον ελληνικό. Εκτός από όλα αυτά, τους ενδιαφέρει επίσης να μην υψωθεί τώρα κίνημα διεκδίκησης για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, μέτρα για την ουσιαστική θωράκιση και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Αλήθεια, είναι ή δεν είναι διχαστικό η κυβέρνηση να λέει ότι δεν μπορεί να μειώσει τους μαθητές ανά τάξη γιατί αυτό είναι κοστοβόρο. Δηλαδή, επειδή κοστίζει στο κράτος, ας εκτεθούν χιλιάδες λαϊκές οικογένειες σε κίνδυνο. Αλήθεια, τι ενωτικό έχει το μέτρο της κυβέρνησης να βάζει τους μικρούς επαγγελματίες να μετράνε την απόσταση στα τραπέζια με το υποδεκάμετρο και την ίδια ώρα να στηβάζονται σαν τις σαρδέλες επιβάτες στα πλοία, τα αεροπλάνα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ποια αλήθεια μας κουνάνε το δάχτυλο για διχασμό? Η κυβέρνηση που, ακολουθώντας τα χνάρια όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, έχει κάνει δεύτερη φύση της τον κοινωνικό αυτοματισμό? Είναι πρόκληση στη νεολαία της πατρίδας μας, αφού τις έχουν ρημάξει τη ζωή στο παρελθόν και στο παρόν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, να γυρνάνε και να τις λένε ότι για τις απώλειές της φταίνε οι συνταξιούχοι, δηλαδή οι γονείς και οι παππούδες, οι γιαγιάδες τους. Αυτή η βαθιά ταξική αντιλαϊκή πολιτική δυστυχώς έχει συνέχεια. Τα νέα τερατουργήματα που ετοιμάζει η κυβέρνηση στα εργασιακά, στην ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, στην επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης της υγείας και άλλων κοινωνικών παροχών, στεριώνουν πάνω σε ένα αντιλαϊκό νομοθετικό οπλοστάσιο που διαμορφώθηκε από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ίδιες οι εξελίξεις φέρνουν πιο επιθετικά στο προσκήνιο δύο μεγάλες αλήθειες. Η πρώτη αφορά το ότι όλα τα αστικά κόμματα είναι ευθυγραμμισμένα στη στρατηγική του κεφαλαίου.
μια στρατηγική η οποία σήμερα μεταφράζεται αφενός στη μεταφορά του βάρους της κρίσης στα μόνιμα υποζύγια των εργαζόμενων λαών και την νεολαία και αφετέρου αφορά την αναβαθμισμένη εμπλοκή της Ελλάδας για λογαριασμό της αστικής τάξης στους επικίνδυνους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή μας. Τσακώνονται τελευταία ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία για το αν υπάρχει, λέει, στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά. Και οι δυο τους κρύβουν ότι συμφωνούν σε μια ενιαία στρατηγική, όπως ακριβώς την αποτυπώνει διαρκώς ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Ότι δηλαδή η Ελλάδα είναι χώρα κλειδί για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για την ανάσχεση της επιρροής των ανταγωνιστών της, της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή μας. Σε αυτή την στρατηγική βλέπει τα συμφέροντά της η άρχουσα τάξη της χώρας, αδιαφορώντας για τα συμφέροντα του λαού και του τόπου. Και εδώ έρχεται η δεύτερη αλήθεια. Εμπόδια στη σημερινή βαρβαρότητα μπορεί να βάλει μόνο το εργατικό λαϊκό κίνημα. Εμπόδια μπορούν να μπουν μόνο με την ενίσχυση της κοινωνικής συμμαχίας όλων όσων σήμερα πλήττονται από την εξουσία των καπιταλιστών. Με ενίσχυση του προσανατολισμού ρήξης με το κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που τους υπηρετούν. Με ενίσχυση της αντικαπιταλιστικής, αντιμονοπωλιακής γραμμής πάλης. Γι' αυτό απευθύνουμε κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Δεν θα χαρίσουμε στο σύστημα τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας, τα δικαιώματά μας και τα ακόμα περισσότερα που έχει σήμερα ανάγκη. Ξέρουμε ότι οι σιρήνες της υποταγής και του συμβιβασμού ηχούν πιο δυνατά σήμερα για το λαό και την νεολαία. Αλλά τώρα, μέσα στις πυκνές και επικίνδυνες εξελίξεις, πρέπει συνεχώς να θέτουμε στον ελληνικό λαό το ερώτημα. Με την Ελλάδα των κρίσεων και των μονοπωλιακών κολοσσών ή με την Ελλάδα των εργαζομένων, των φτωχών επαγγελματιών, των αγροτών της νεολαίας που σήμερα ζει με ανασφάλεια. Σύντροφοι και συντρόφισσες, μακρονησιώτες σύντροφοί μας που εδώ περάσατε τα πάνδυνα αλλά βγήκατε όρθιοι, δεν σας ξεχνάμε. Σας θυμάμε κάθε μέρα με την πάλη μας. Καμιά θυσία δεν πήγε χαμένη, γιατί η σπορά που αφήσατε είναι πολύ δυνατή και είναι σήμερα εδώ. Γιατί όπως καθένας σας είχε στον νόμο του την κούραση 12 ωρών από πέτρα και την απόφαση μιας ολόκληρης ζωής, σήμερα κάθε κομμουνιστής, κομμουνίστρια, αγωνιστής, αγωνίστρια, φίλος, φίλη του ΚΚΕ έχει στον νόμο του την πολύτιμη παρακαταθήκη, την τιμή και την αξιοπρέπεια που εσείς αποδείξατε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Γιατί τα όσα διδάξατε με τη στάση σας, αλλά και τα όσα εσχρά τόλμησε η άρχουσα τάξη της χώρας πάνω στα σώματά σας, θα μείνουν και μένουν με όλους τους τρόπους για πάντα. Με την καταγραφή της ιστορίας, με τη δύναμη της μουσικής, της ποίησης, του λογοτεχνικού έργου, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της εικαστικής απεικόνησης όλων των μορφών τέχνης, αφού εκτός των άλλων και ένα μεγάλο μέρος της καλύτερης φουρνιάς των καλλιτεχνών της χώρας μας
σπούδασε τη ζωή και τη δοκιμασία πάνω σε αυτόν εδώ το βράχο, αγωνιζόμενοι και αλήγιστοι. Η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και από αυτό το βήμα ευχαριστεί το γλύπτη Μάρκο Γεωργιλάκη, ο οποίος φιλοκτέχνησε το μνημείο που όλοι και όλες σήμερα καμαρώνουμε, τις σκιές που περπατάνε νύχτα και μέρα πάνω στη Μακρόνισσο ζητώντας δικαίωση. Ευχαριστούμε και τιμάμε το Θάνο Μικρούτσικο, την κατάτα του οποίου θα ακούσουμε στη συνέχεια σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου και με τη συμβολή σπουδαίων καλλιτεχνών όπως η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Τωμαίδης σε καλλιτεχνική διεύθυνση και επιμέλεια Θήμιου Παπαδόπουλου. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ υποστηρίζουμε τις προτάσεις της ΠΕΚΑΜ για την ανάδειξη, για την προστασία της Μακρονήσου ως ιστορικού τόπου. Προτάσεις οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν υλοποιηθεί. Τιμή και δόξα στους χιλιάδες αγωνιστές που έδωσαν τη ζωή τους για τα ψηλότερα ιδανικά που γνώρισε ως σήμερα η ανθρωπότητα. Ζήτω το ηρωικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Θα συναντηθούμε στους δρόμους του αγώνα από αύριο κιόλας. Γεια σας.